Το θαυμαίτηκεν Ιράν πατέρ μη μουμένος εν εκκλησίασι όν προσωβισάσμα καινών ο σοφος η αυτός σίγαρε βρόντις ασημήν τα στις το και λόγων δικαιοσύνης Ανδρέα Πατέρων Κλέμ Την των ψυχών ημών. Τη Τετάρτη του μηνός Ιουλίου Ανδρέου Αρχιεπισκόπου κρίτης του Ιεροσολυμίτου Θεοδόρου Ιερομάρτυρος Κυπρίλης Αρώας και Λουκίας και του των Μαρτύρων δονά του επισκόπου Λιβύης, μάρθας και μενίγνου των οσίων, ασκληπιάδος της θαυματουργού, θεοφίλου ιερομάρτυρος, Μιχαήλ Χωνιάτου Μητροπολίτου Αθηνών. Ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, ο Ιεροσολυμίτης. Ένας από τους εξοχότερους και πλέον γνωστούς ύμνους του Αγίου Ανδρέου Κρήτης είναι και ο Μέγας Κανόνας τον οποίο συνέθεσε ο ίδιος. Γεννήθηκε στην Δαμασκό από γονείς ευσεβείς. Νεότατος πήγε στα Ιεροσόλυμα και αφιερώθηκε στο Θεό. Εκεί σπούδασε τόσο στη θύρα Σοφία, όσο και στα θεολογικά γράμματα. Αρχικά εκάρι μοναχός και γρήγορα ανέλαβε τα καθήκοντα του Πατριαρχικού Νοταρίου και Οικονόμου στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως. Το πέρασμά του από τα Ιεροσόλυμα του έδωσε τον τίτλο του Ιεροσολυμίτου που τον συνόδευε σε όλη τη ζωή του. Γύρω στο 685 μετά Χριστόν έρχεται στην Κωνσταντινούπολη όπου χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος. Τοποθετήθηκε στο ναό της Αγίας Σοφίας ενώ χρόνος του ανετέθη η φροντίδα δύο φιλανθρωπικών ιδρυμάτων γύρω στο 711 εξελέγει Αρχιεπίσκοπος Κρήτης. Από τον Άμβονα ο θείος ιεράρχης φρόντιζε να κατευθύνει και να διδάσκει τον λαό και αγωνιζόταν να τον διαφυλάξει τόσο από τις κακοδοξίες των ερέσεων όσο και από τις επιθέσεις του πονηρού. Ο φλογερός ιεράρχης είχε αξιωθεί από τον Κύριο να θαυματουργεί έτσι έσωσε την Κρήτη από την επιδρομή άγριων πειρατών. Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ανδρέας όμως, παράλληλα υπήρξε ένας θαυμάσιος εκκλησιαστικός ρήτορας. Εγκομίασε με ιερό πάθος την Υπεραγία Θεοτόκο, αλλά και άλλους Αγίους. Είχε το χάρισμα της ποίησης, όπου και διέπρεψε περισσότερο. Το έργο που τον καθιέρωσε ως ποιητή και είναι ο γνωστός Μέγας Κανόνας, ο οποίος ψάλεται την Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Γέροντας πλέον αναγκάστηκε να πάει στην βασιλεύουσα. Εκεί προείδε την κοίμησή του και επιστρέφοντας για την Κρήτη, ασθένησε μέσα στο πλοίο. Όταν το πλοίο βρισκόταν στα νυχτά της Ερεσού της Λέσβου, εκοιμήθη εν κυρίω το έτος 740 μετά Χριστόν και ετάφη στην Ερεσό. Η Οσία Μάρθα, η μήτυρ του Οσίου Σιμεών του Θαυμαστορίτου. Γέννησε εξ Επαγγελία στον Μακάριο Σιμεών. Ασκείτο σε κάθε είδο αρετή, εν τε εκκλησίε του Θεού σχολάζουσα. Δεν κάθισε ποτέ ημέρα Κυριακή και δεν ομίλησε ποτέ τη μέσα στο ναό. Ήταν εξαιρετικά φιλάνθρωποι. Ενέβη πτωχού, έτρεφε πεινώντα και έδιδε συνδόνας εις τους βαπτιζομένους και τους αποθνίσκοντας πτωχούς. Αξιώθηκε να της εμφανιστεί η υπεραγία Θεοτόκος, καθώς και να δει τα ουράνια αγαθά. Προγνώρισε την κοίμησή της πριν τρεις μήνες και μετέβη στον ιό της όσιο σημεών για να πάρει την ευλογία του και ύστερα εκοιμήθη ειρηνικά. Ο τάφος της ανεδείχθη πηγή θαυμάτων και ιαμάτων. Ο Υιός της, ο Όσιος Σιμεών, ο Θαυμαστορίτης, εορτάζει από την Αγία μας Εκκλησία την 24η του μηνός Μαΐου.